Θέλω καταρχάς να ρωτήσω αν έχετε προγραμματίσει, διότι ασφαλώς θα χρειαστεί η συμβολή της Βουλής στο να υπάρξουν εκείνες οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε όλα αυτά όσα έχουν αποφασιστεί να γίνουν νόμοι του κράτους και να τεθούν σε εφαρμογή. Είχαμε αποφασίσει, εφόσον ήρθαν τα νομοσχέδια, να συνεδριάσουμε την Παρασκευή. Ναι. Ήρθαν τα νομοσχέδια Τετάρτη απόγευμα. Μάλιστα. Όμως για καλό λόγο, για να ακουστεί και η συμβουλή των κομμάτων, μετά από την συνενετική και πολύ καλή διάσκεψη που είχαμε ηλεκτρονικά με τους αρχηγούς, είχαμε αποφασίσει το συγκεκριμένο εξής. Ναι. Ότι αντί το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής να έρθει στη συνεδρία της Ολομέλειας με προτάσεις νόμου, τροπολογίες κτλ, να γίνει μια δουλειά με τους υπουργούς, ώστε να περιληφθούν το μέγιστο των δυνατών των εισηγήσεων, να υπάρξει μια συνένεση για να έχουμε κάτι το πιο ολοκληρωμένο αλλά και συνεννοημένο μεταξύ μας. Πότε περίπου υπολογίζει, ναι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί το με τους υπουργούς, το μετέτρεψε σε Εθνικό Συμβούλιο, όπου εκεί πρώτον έγινε μια πολύ καλή ενημέρωση, δεύτερον ακούστηκαν οι εισηγήσεις και απόψεις όλων των κομμάτων και τρίτον εγώ θεωρώ ότι καταλήξαμε ότι η πρακτική, η κοινοβουλευτική του να φέρνει ο καθένας προτάσεις και τα λοιπά που είναι δικαίωμα του συνταγματικό και πολιτικό θα μετατραπεί σε μια διαβούλευση μέχρι την ημέρα. Άρα για καλό λόγο αναβλήθηκε η Ολομέλεια μέχρι να μπορέσουν οι υπουργοί να επεξεργαστούν όλες αυτές τις προτάσεις, να συνεργαστούν με τα κόμματα και να μας φέρουν τα νομοσχέδια. Κύριε Προς Πρόεδρε, το παρόν δεν ήρθαν τα νομοσχέδια. Ναι. Η πρόβλεψή μου είναι ότι μπορεί να γίνει Τρίτη ή μπορεί να πάμε Τετάρτη. Η Ολομέλεια. Δεν επηρεάζεται οτιδήποτε ουσιαστικό με αυτήν την αναβολή. Αντίθετα, μπορεί να έχουμε πιο ολοκληρωμένες και οδικές προτάσεις. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσουμε κάτι. Θα χρειαστεί να δούνε τα νομοσχέδια αυτά και οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές όπως προνοούν οι κανονισμοί ή θα παρακαμφθούν κάποιες διαδικασίες? Θα παρακαμφθούν χωρίς να παρακάμψονται. Με ποια έννοια? Να την πω εγώ. Να σας πω. Ναι. Το πρώτο είναι αντί που πας σε τρεις επιτροπές μπορεί να υπάρχει συνένεση να πας σε μία επιτροπή. Μάλιστα. Δεύτερο, στην επιτροπή θα μπορούν να εξεταστούν ως ανταλλαγή απόψεων. Αυτή είναι μια που φεύγουμε από τη διαδικασία χωρίς τοποθέτηση από έναν ελάχιστο αριθμό αντιπροσώπων, δηλαδή αφού δεν έβαλαμε ακόμα τις τηλεδιασκέψεις σε αυτές τις διαδικασίες, μπορεί να έρθει ένας από κάθε κόμμα να δουν όλα τα νομοσχέδια, να είναι σε επικοινωνία με την ομάδα του και τα λοιπά με κάποιο τρόπο, να υπάρξει μια συνένεση ή δυνατόν απόλυτη και άρα όταν θα πάμε στην Ολομέλεια θα γίνει ακατάθεση, θα κινηθούν κατεπήγοντα, θα συνεδριάσει η επιτροπή επιτροπές εκ των υστέρων, η κάθε μια για τα λοιπής, σε μια σύντομη συνάντηση ή μια τυπική διακοπή και να ψηφιστούν. Τώρα, έγινε έτσι και αρχίσουμε, φέρουμε προτάσεις, αλλαγές, συζήτηση μακρού χρόνου κτλ. Νομίζω ότι δεν τηρούμε την αυτοπροστασία μας προπάντων και δεν τηρούμε και το παράδειγμα της προστασίας των πολιτών. Μάλιστα. Ούτε θα ηγηρθούν θέματα έγκαιρης ή μη έγκαιρης κυκλοφορίας εκθέσεων κλπ. Όχι. Θα δράσει η Βουλή. Είναι τελειωμένα, ναι. Είναι λυμένα από εμένα. Σωστό. Είναι... Κύριε Πρόεδρε, ένα άλλο σημείο. Έχετε εξαγγείλει την σύσταση μιας ομάδας διαχείρισης κρίσεων η οποία θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς τον Πρόεδρο, προς την κυβέρνηση. Τι αποσκοπεί αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να κατανοήσουμε και νομίζω το κατανοούμε όλοι ότι το θέμα του ιού δεν είναι ιατρικό και μόνο θέμα. Είναι πρωτίστως ιατρικό.
είναι κυρίως ιατρικό, ναι, σήμερα, αύριο, τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, όσον εξαπλώνεται και δεν δισθασέβεται ο ιός, όμως και από σήμερα και από αύριο και όσον υπάρχει αυτή η μεγάλη απειλή, το πρόβλημα είναι ολικό, είναι η λειτουργία του κράτους, η λειτουργία της κυβέρνησης, η λειτουργία των θεσμών, η λειτουργία της οικονομίας, της αγοράς εργασίας. Μάλιστα. Άρα, ακόμα είναι και το ζήτημα της λειτουργίας του κράτους και για αυτά τα ζητήματα που έχουν σχέση με, με τον ιό, αλλά και τι, πώς θα λειτουργεί. Τώρα, αν ήταν κάτι το προσωρινό και μας έλεγαν, όπως ακούω κάποιους που λέει, θα πάμε 2 εβδομάδες, 3, 12 εβδομάδες, είναι κάποιος πρωθυπουργός, τότε θα μπορούσαμε να κλείσουμε τα πάντα και να πούμε για λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες να κλείσουμε τα πάντα. Μάλιστα. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε την ολική προσέγγιση και την ολική λειτουργία του κράτους. Κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς πιστεύω ότι έχουμε και τους ανθρώπους και τις επαφές και με κόσμο και με βουλευτές και με κόμματα που μπορεί να δίδουμε συμβουλευτικές, υποστηριχτικές προτάσεις ή ακόμα και ενέργειες. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την τηλεφωνική επικοινωνία. Να είστε καλά.